Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Σταυρούλα. Σήμερα θα μιλήσουμε για δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στον υπηαγωγείο με θέμα το χειμώνα. Ο χειμώνας. Μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά και να πούμε ότι ο χειμώνας είναι και αυτός μια εποχή να ξαναθυμηθούμε ποιοι είναι οι τρεις μήνες του χειμώνα και γενικά μπορούμε για το χειμώνα να συζητήσουμε για τον καιρό, για τα ρούχα που φοράμε το χειμώνα, για τα φρούτα που τρώμε το χειμώνα, καθώς να μιλήσουμε και για ζωάκια, όπως για παράδειγμα τα ζώα που πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Μία γλωσσική δραστηριότητα γραπτού λόγου είναι εδώ να βρουν τα παιδάκια τη λέξη Ιανουάριο και καθώς και να τη γράψουν από κάτω τον μήνα Ιανουάριο. Είναι το ένιγμα για το χιόνι, αφού έχουμε μιλήσει και για τον καιρό και τα παιδιά μπορούν μετά να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν σχετικά με το χιόνι και το χειμώνα. Και αφού συζητήσουμε και για τα ρούχα που φοράμε το χειμώνα, ότι φοράμε ζεστά ρουχάκια, μπορούμε να κατασκευάσουμε σκούφο και γάντια και να τα ενώσουμε με μάλινη κλωστή. Επίσης, ένα φύλλο εργασίας μπορούν τα παιδιά να κυκλώσουν τα ρούχα που φοράμε το χειμώνα, καθώς και να φτιάξουμε και την τουλάπα του χειμώνα χρησιμοποιώντας χρωματιστά χαρτόνια α4 και να τα διπλώσουμε ώστε να μπορούν να ανοίξουν σαν πορτούλες και μέσα να βάλουμε ρουχάκια που φοράμε το χειμώνα. Μία μαθηματική δραστηριότητα, να κυκλώσουν τα παιδάκια τον αριθμό ανάλογα με τις εικονίτσες και να βάλουν από κάτω τους αριθμούς από το 1 έως το 10 στη σωστή σειρά. Επίσης, μπορούμε να συζητήσουμε και για τα φρουτάκια που τρώμε το χειμώνα και να πούμε πόσο σημαντικό είναι να τρώμε φρούτα και λαχανικά, όχι μόνο το χειμώνα φυσικά, αλλά και όλο το χρόνο. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα κολάζ με φρούτα, να χρησιμοποιήσουμε πατρόνα από διάφορα φρούτα, είτε μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι και τα παιδάκια να κολλήσουν επάνω το καθένα το δικό του είτε χαρτί κλασέ είτε χαρτί γκοφρέ και στη συνέχεια να τα κολλήσουμε σε ένα μεγάλο χαρτόνι και να φτιάξουμε το κολάζ μας. Επίσης μπορούμε να πούμε και για την παροιμία, ένα μήλο την ημέρα του γιατρό τον κάνει πέρα. Και να φτιάξουμε και το εικονόλεξο της παροιμίας αυτής και τα παιδάκια να βάλουν τη σωστή λέξη στη σωστή σειρά. Μπορούμε επίσης να πούμε και το ένιγμα που αφορά το μήλο και να ζωγραφίσουν τα παιδιά και από κάτω να γράψουν τη λεξούλα μήλο. Όπως επίσης μπορούμε να φτιάξουμε και μια φρουτιέρα με πολλά φρούτα και να την κάνουμε παζλ. Τα παιδιά να το ζωγραφίσουν και στη συνέχεια όπου είναι οι μαύρες οι γραμμούλες να τα κόψουμε και να μπορούν τα παιδάκια να δημιουργήσουν το δικό τους παζλ. Μπορούμε επίσης την παρεούλα να κάνουμε και δραστηριότητες με ομαδοποίηση φρούτων, να έχουμε διάφορες εικονίτσες από τα φρούτα του χειμώνα και να τα ομαδοποιήσουμε είτε σύμφωνα με το χρώμα, όπως για παράδειγμα να βάλουμε δηλαδή στη μία ομάδα τα φρούτα που έχουν το χρώμα πράσινο, όπως είναι το αχλάδι, πράσινα μήλα, τα ακτινίδια, ενώ κόκκινο είναι το ρόδι και τα κόκκινα μήλα, είτε μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε και σύμφωνα με το τι φρούτο είναι το καθένα, ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να ακούσουμε και να μάθουμε τραγουδάκια, καθώς και να διαβάσουμε βιβλία και παραμύθια και να κάνουμε και ανάλογες δραστηριότητες, όπου θα σας ακολουθήσει και άλλο βίντεο σχετικά με τον χειμώνα και δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε με κάποια από αυτά τα παραμύθια. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια σας!